Μάχη με το χρόνο δίνει η διοίκηση του ΚΤΕΛ Ηλίας προκειμένου να προλάβει την ολοκλήρωση των έργων που απαιτούνται μέχρι τις γιορτές, μετά το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου πριν από λίγες ημέρες, κατά το οποίο καταστράφηκε μεγάλο μέρος του στεγάστρου στο χώρο αναμονής των επιβατών. Θέλουμε να προλάβουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, που θα έχουμε επιβατική κίνηση και προς τον νομό και αργότερα μετά την Πρωτοχρονιά προς την Αθήνα. Θέλουμε να προλάβουμε να ετοιμάσουμε κάποιες ρεμίζες, προκειμένου να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθήκων. Ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να περάσουν τα συνεργεία ελέγχου που πιστοποιούν τις ζημιές από την κακοκαιρία. Το ΚΤΕΛ Ηλίας θα αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών, ωστόσο υπάρχει διαβεβαίωση ότι στη συνέχεια θα χρηματοδοτηθεί από την πολιτεία. Έχουμε επικοινωνήσει με βουλευτές του νομού και με τους αντιπεριφερειάρχες εδώ του νομού. Κάναμε την αίτησή μας στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχει προωθηθεί το αίτημά μας στο Υπουργείο για αποζημίωση. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιαννόπουλος, με έχει ενημερώσει ότι από μέρα σε μέρα θα έρθει κλιμάκιο ειδικό της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να ελέγξει και να πιστοποιήσει τη ζημιά που έχουμε πάθει από τον ανεμοστρόβιλο που πέρασε από το ΚΤΕΛ. Οι διαδικασίες τρέχουν, ωστόσο απαιτείται να λυθούν και μια σειρά από γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία καθυστερούν την όλη διαδικασία της αποκατάστασης. Μετά το κλιμάκιο θα προβούμε σε αποκατάσταση της ζημιάς. Έχουμε ήδη λάβει προσφορές αυτή τη βδομάδα, λάβαμε τις προσφορές για το κόστος της ζημιάς. Κυμαίνεται από 50 με 60 χιλιάδες ευρώ θα φτάσει η ζημιά του στεγάστρου μαζί με τις υπόλοιπες φθορές που υπάρχουν. Όσο για τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν, και εκεί πλέον έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο. Ολοκληρωτική αποξύλωση του στεγάστρου, των πολυκαρμονικών πάνελ που υπάρχουν επάνω στην οροφή και να τοποθετηθούν πάνελ οροφής σκίασης. Κάποια φώτα, αυτά που βράχηκαν από τις καιρικές συνθήκες που είχαμε και αυτή τη βδομάδα, αυτά επειδή δεν είναι αδιάβροχα, έχουν καταστραφεί.